Ανακούφιση προκάλεσαν στις υγειονομικές αρχές τα αποτελέσματα των σημερινών rapid test κορονοϊού στη Δημοτική Ενότητα Στεφανοβικίου του Δήμου Εργαφερέου, όπου την προηγούμενη εβδομάδα εντοπίστηκαν σχεδόν 10 κρούσματα. Οι φόβοι για διασπορά του ιού στην κοινότητα δεν επιβεβαιώνονται ευτυχώς μετά και τη σημερινή δειγματοληψία που έγινε στο Στεφανοβίκιο και το Βελεστίνο από τον ΕΟΔΗ. Στην τοπική κοινότητα Στεφανοβικίου εξετάστηκαν 211 άτομα, από τα οποία βρέθηκε ένα μόνο θετικό. Και σε σχέση με το Βελεστίνο, 122 άτομα και βρέθηκε επίσης ένα θετικό. Στο Στεφανοβίκιο το ένα θετικό σχετίζεται με αυτά τα 10 περιστατικά? Όχι, για να είμαι πιο σαφής, το ένα αυτό βρέθηκε ότι είναι στρατιώτης του ελικοδρομίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε διασπορά, Δήμαρχε, είναι πολύ θετικό το νέο που μας λέτε, έτσι? Όπως λέτε ακριβώς, δεν έχουμε διασπορά και παραμένει στην ενδοϋπογενειακή περίπτωση των υπογενειών του Στεφανοβικίου, που παρακολουθούνται και από την τοπική ιατρό και από τον ΕΟΔΗ. Βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό τα συγκεκριμένα άτομα που, όπως είχαμε προαναφέρει, δεν ξεπερνούν τα 10 συγκεκριμένων, και με το σημερινό έλεγχο από τους 211 που προσήλθαν για το τεστ βρέθηκε μόνο ένα θετικό. Ο Δήμαρχος Εργαφερέου ζητά από τους δημότες του να είναι προσεκτικοί και να τηρούν με ευλάβεια τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού. Ακολουθούμε όχι με ακρίβεια, με ευλάβεια τα μέτρα τα οποία ανακοινούνται καθημερινά στον ΕΟΔΗ, μέσω του ΕΟΔΗ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί και να παραμείνουμε ασφαλείς και υγιείς. Γιατί θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα ότι η κατάσταση της πανδημίας δεν έχει τελειώσει από τη ζωή μας και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια καθημερινά ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα.